Μιλάμε αμέσως τώρα με την κυρία Βίκη Κωστίνη, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Εκπροσωπεί τη συγκεκριμένη συμβασιούχους. Θα μας πει για το πρόβλημα αυτό που έχει δημιουργηθεί. Κυρία Κωστίνη, καλή σας μέρα. Μας ακούτε? Καλημέρα σας. Ωραία. Εκπροσωπεί αυτές τις συναδέλφους σας. Είστε περίπου 30 άτομα, σωστά? Σωστά, ναι. Είμαστε 30 καθαρίστριες. Μάλιστα. Τι συμβαίνει εδώ με τη συμβάση σας? Κοιτάξτε, εμείς είμαστε με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Ναι. Είμαστε στις συμβάσεις από 27 Απριλίου του 2018, οπότε μιλάμε για σχεδόν 7 συναπτά έτη. Μάλιστα. Το κράτος, η κυβέρνηση, ακόμα και η διοίκηση θέλουν τον εργολάβο. Γιατί τέτοια αιμονή με τον εργολάβο? Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Δυστυχώς όμως αυτό που συμβαίνει είναι ότι ένας εργολάβος στοιχίζει πολύ περισσότερα στο κράτος. Στοιχίζει περίπου 400.000 ευρώ το χρόνο. Για το νοσοκομείο του Αγρινίου μιλάμε πάντα. Για το νοσοκομείο του Αγρινίου. Το δικό σας κόστος είναι στο μισό, δηλαδή περίπου? Εμείς αυτή τη στιγμή παίρνουμε 845 ευρώ καθαρά το μήνα. Mm-hmm. Και ενώ ο εργολάβος θα μας δώσει 350 ευρώ το μήνα. Μάλιστα. Και βέβαια είστε γυναίκες οι οποίες δουλέψατε full ή κάτω από συνθήκες κορονοϊού, μην το ξεχνάμε αυτό. Έτσι, δουλέψαμε όλες μέσα στην πανδημία, σωστά. Mm-hmm. Επίσης είμαστε γυναίκες που ναι μεν δουλεύουμε σαν συμβασιούχοι 7 χρόνια, αλλά έχουμε δουλέψει και με εργολάβους. Είμαστε γυναίκες που δουλεύουμε στην καθαριότητα του νοσοκομείου 14 χρόνια και πάνω. Ναι. Τι εργασιακές συνθήκες επικρατούσαν με τους εργολάβους και απολαβές οι ίδιες ή τα πράγματα ήταν χειρότερα? Δηλαδή, γιατί μας ενδιαφέρουν και τα δικά σας και οι δικές σας συνθήκες εργασίας. Δηλαδή, αν ξεκινήσει ο εργολάβος, οι καθαρίστριες θα δουλεύουν πάλι με το ωράριό τους, θα έχουν τις ίδιες απολαβές κλπ. Ή όχι, θα είναι χειρότερα τα πράγματα? Όχι, θα είναι χειρότερα τα πράγματα. Mm-hmm. Οπότε τι ζητάτε? Ζητάμε οι συμβάσεις μας που έχουμε. Δεν θέλουμε να είμαστε μόνοι μας. Θέλουμε μία σύμβαση αορίστου χρόνου. Mm-hmm. Επίσης, οι συμβάσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή, επειδή είναι ορισμένου χρόνου όμως, είναι μέσω ΑΣΕΠ. Δεν θέλουμε να γίνουμε μόνοι μας. Mm-hmm. Απλά καμία οικογένεια δεν μπορεί ούτε να μείνει στο δρόμο, αλλά ούτε να ζήσει με 350 ευρώ το μήνα. Που δίνουν οι εργολάβοι, να το συμπληρώσω εγώ. Δίνουν οι εργολάβοι, ναι, φυσικά. Mm-hmm. Έχετε στο πλευρό σας κάποιους συναδέλφους σας, συνδικαλιστές κλπ. Έχετε μιλήσει με την ηγεσία του, με τη διοίκηση του νοσοκομείου ή με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας? Γιατί έμαθα ότι πρόσφατα, μόλις ήρθε ο κύριος Θεμιστοκλέους, μάλλον ήταν αρνητικό στο ενδεχόμενο αυτό να ανανεωθούν οι συμβάσεις σας. Έτσι έμαθα τουλάχιστον. Ήταν αρνητικό. Η διοίκηση του νοσοκομείου Αγρινίου απλά μας λέει ότι η σύμβασή μας λύγει και ότι πρέπει να έρθει ο εργολάβος. Έχει υπογράψει με τον εργολάβο συμφωνία για τον Ιούλιο. Το ξέρετε αυτό? Από όσο έχουμε ακούσει, ναι, έχουν υπογράψει. Mm-hmm. Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα? Με ενδιαφέρει να γνωρίζω ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις σας. Γιατί ο χρόνος πιέζει πλέον, έχουν μείνει 9 μέρες. Έχουμε ξεκινήσει να παλεύουμε με δικηγόρο και με ασφαλιστικά μέτρα. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και σε άλλα νοσοκομεία της χώρας, σωστά? Ναι, είναι 6.000 άτομα εργαζόμενοι σε όλη την Ελλάδα. Πάνω από 6.000. Οπότε μάλλον είστε σε συντονισμό όλοι μαζί, έτσι? Ναι, ξεκινήσαμε εμείς και έρχεται στη συνέχεια, έρχεται και η φύλαξη από όλη την Ελλάδα. Σωστά. Ναι, κάτι θα δοθούν σε εργολάβους και οι φυλάξεις, οι εταιρείες φύλαξης, οι ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας, όπως τις λέμε. Πώς είναι εργαζόμενοι αυτοί στο νοσοκομείο, στη φύλαξη? Είμαστε όλοι μαζί, είμαστε 52 άτομα. 52 στην καθαριότητα και τη φύλαξη, άτομα τα οποία θα μείνουν χωρίς δουλειά, από ό,τι μου λέτε. Σας οφείλονται κάποια χρήματα από ρεπό και λοιπά εξαιτίας και της πανδημίας? Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες? Υπάρχουν εκκρεμότητες από ρεπό, υπάρχουν εκκρεμότητες από άδειες. Που δεν έχετε πάρει. Δεν έχουμε πάρει. Ναι, με αυτά τι γίνεται? Θα το παλέψουμε και αυτό με το δικηγόρο μας, διότι το κράτος προσπαθεί και ακόμα και αυτό να μην το κάνει, να μην το πληρώσει. Mm-hmm. Μάλιστα. Βλέπω ότι έχετε πάντως συνδικαλιστές της περιοχής μας στο πλευρό σας. Πέραν των δικαστικών εξελίξεων, θα κάνετε και κάτι άλλο εδώ? Ζητάτε και τη βοήθεια των τοπικών φορέων, δήμου κλπ? Θα κάνετε κάτι τέτοιο? Έχουμε ζητήσει ήδη τη βοήθεια του Δήμου. Mm-hmm. Και του Δημάρχου επίσης. Δεν σας έχει απαντήσει? Δεν είχαμε κάποια απάντηση προς το παρόν, όχι.
Πιστεύουμε ότι όπως τον στηρίζουμε θα μας στηρίξει. Εγώ το ελπίζω, το πιστεύω αυτό. Και στέκομαι ακόμη περισσότερο, γιατί αν ας πούμε, το επιχείρημα είναι να γλιτώσουμε χρήματα ή να γίνεται καλύτερη δουλειά, εγώ δεν νομίζω ότι ούτε η δουλειά γίνεται καλύτερη. Από ό,τι μου λέτε κι εσείς όμως, το κόστος θα είναι διπλάσιο. Και με εργαζόμενες οι οποίες δεν θα απολαμβάνουν και καλύτερες απόλαβες ή ενδεχομένως να μην δουλεύουν και κάτω από καλύτερες συνθήκες. Εάν είναι έτσι τα πράγματα, σαφώς πρέπει να αλλάξει να παραμείνει το καθεστώς όσο έχει. Αυτό έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ τουλάχιστον. Ακριβώς έτσι είναι. Επίσης, χρειάζεται ένα έπειρο προσωπικό το νοσοκομείο. Μάλιστα. Αντιλαμβάνουμε και το πρόβλημα. Ελπίζω να βρεθεί μια λύση. Θα είμαστε σε μια επικοινωνία πάντως, κυρία Κωστίνη, ούτως ώστε να δούμε αν θα υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα και με τις προσφυγές τις οποίες θα κάνετε ή ενδεχομένως και σε κάποιες άλλες κινήσεις. Γιατί μιλάμε συνολικά, όπως είπατε, σε φύλαξη και καθαριότητα για 52 εργαζομένους, 52 οικογένειες δηλαδή της περιοχής μας, οι οποίες αντιμετωπίζουν αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε σήμερα.